Την πάσαν ελπίδα μου εις εάν ατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον υπό την σκέπη σου ημάς και ημάς και εμέ, την καθηγήτρια μουσικής Αθηνά Μαρκετάκη, πτυχιούχο διπλωματούχο, καθηγήτρια ιεροψάλτρια βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής και ιεροψαλτικής τέχνης. Στο σημερινό μας μάθημα θα αποτυπώσουμε το Πολυτίκιο της Παναγίας της Εορτής Κοιμήσεως Θεοτόκου. Η κοίμηση της Θεοτόκου είναι θεομητορική εορτή των χριστιανών και των χριστιανικών εκκλησιών. Κυριαρχεί το μητρικό στοιχείο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει δώσει ύψιστη θέση στην Υπεραγία Θεοτόκου. Μεγάλες γιορτές της Παναγίας στην Εκκλησία είναι 8 Σεπτεμβρίου η γέννηση της Παναγίας, 28 Οκτωβρίου η γιορτή της Παναγίας της Άγιας Σκέπης, 21 Νοεμβρίου των Εισοδίων της Θεοτόκου, 26 Δεκεμβρίου η σύναξη της Θεοτόκου, 25 Μαρτίου ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και 15 Αυγούστου η κοίμηση της Θεοτόκου. Η μεγαλύτερη θρησκευτική εορτή του καλοκαιριού είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου. Επειδή είναι η λαμπρότερη εορτή της θερινής περίοδου, λέγεται το Πάσχα του καλοκαιριού. Τα λόγια, τα εκκλησιαστικά τα λόγια, η ύμνη και το απολυτίκιο της κοιμήσεως Θεοτόκου εκφράζουν την τιμή και την ευλάβεια προς τη Θεοτόκου. Το απολυτίκιο κοιμήσεως Θεοτόκου μας λέει «Εν τη γεννήσι», να ακουστεί καθαρά η δοτική πτώση ενικός αριθμός, «την παρθενίαν αιτιατική ενικού αριθμού εφύλαξας», «εν τη κοιμήσι δοτική ενικός αριθμός των κόσμων αιτιατική ενικός αριθμός ου κατέλειπες Θεοτόκε», «σι Θεοτόκε δηλαδή ου κατέλειπες», «μετέστης προς την ζωήν», να ακουστούν τα τελικά τα νη καθαρά, «μήτυρ», «υπάρχουσα της ζωής», «και τες πρεσβείες τεσές», «λυτρουμένη», «εκ θανάτου τας ψυχάς ημών». Ο ήχος μας είναι ήχος πρώτος, έχουμε δόρια, αρμονία, έχουμε δοριστή αρμονία. Η βάση μας είναι το πα, η πρώτη νότα της κλίμακάς μας. Η κλίμακά μας έχει 72 μόρια, 72 μικροϊχομόρια. Τα χαρακτηριστικά του ήχου μας είναι ξεκάθαρα. Το απήχημά μας είναι ο βόμβος από το νη στο πα με 12 μόρια. Έχουμε το ζω επιστρεφόμενο, ζω εν υφέση, ζω με τη βάρυνση λόγω της έλξης, έλκεται από το και, ο και δηλαδή έλκει το ζω. Έχουμε τέλος τετραχόρδου, παβουγαδί, δι παβουγαδί, δι γα με τη δίεση δι και όχι δι γα δι λόγω της έλξης, διότι πρέπει να φανεί η καλαισθητική έκφραση και η εμφάνιση του μέλους. Έχουμε σύντομο ιρμολογικό μέλος με ξεκάθαρες θέσεις και με ξεκάθαρες μελωδικές θέσεις, μελωδικά ακούσματα. Δεν έχουμε καμία απολύτως φθορά, δεν έχουμε καμία απολύτως μεταβολή κατά γένος, ούτε μεταβολή κατήχων, δεν έχουμε κάποια παραχορδή, δεν έχουμε δίφωνο ήχο. Το απήχημά μας λοιπόν, ο βόμβος από το νι στο πα, νι πα πα ανανές εν τη γεννήσι την παρθενίαν εφύλαξας εν τη κοιμήσι το κόσμο ου κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωήν μήτυρ υπάρχουσα της ζωής και τες
πρεσβείες τέσσες λυτρουμένοι εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Και κάναμε την κατάληξή μας και καταλήξαμε στην νότα μας στο Πα. Να διευκρινίσω ότι για το τρανσπόρτο, για την μεθαρμογή, δηλαδή για τη μεταγραφή σε πεντάγραμμο στην ευρωπαϊκή μουσική, καταρχήν θα σκεφτούμε ρε μινόρε κλίμακα, όμως πρέπει να σκεφτούμε δεν έχουμε προσαγωγεία, έχουμε βάρυνση του προσαγωγεία, δεν έχουμε έκτη βαθμίδα, έχουμε βάρυνση στην έκτη βαθμίδα, παβουγάδι και ζώο, έχουμε λοιπόν λόγο του ζώου επιστρεφόμενου βάρυνση στην έκτη βαθμίδα, όπως επίσης δι, γα με τη δίεση δι, την τρίτη βαθμίδα στην ευρωπαϊκή μουσική θα την οξύνουμε με δίεση. Να ξεκαθαρίσω ότι ενώ λέμε ρε μινόρε γιατί έτσι μας βολεύει εκ πρώτης όψεως, εκ πρώτης μεταγραφής να μεταγράψουμε το μάθημά μας σε ρε μινόρε, μόλις το μεταγράψουμε εμείς μετά κάνουμε ό,τι θέλουμε, κάνουμε όπως το θέλουμε, δηλαδή προφέρουμε το μάθημά μας σε οποιαδήποτε κλίμακα μας βολεύει λόγω του τρασπόρτου ή χρησιμοποιούμε όποια κλίμακα θέλουμε γιατί μας ταιριάζει στη φωνή. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το μάθημά μας. Το βαθύτερο νόημα κοιμήσεως Θεοτόκου εύχομαι να δώσει νόημα στις ζωές μας. Γεια σας!